Πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ελλάδα στον γυράσκοντα πληθυσμό, με ποσοστό αύξηση 21,4% έναντι 17,2% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών στη χώρα μας αναλογούν σήμερα στο 14% του πληθυσμού και σύμφωνα με τις προβλέψεις το 2020 θα είναι άνω του 20%, ενώ το 2030 θα είναι στο 30%. Και σε λίγο ο ενεργός πληθυσμός θα είναι 2 εκατομμύρια, όλα γυναίκες και παιδιά. Και με ανησυχεί, γιατί δώσαμε εμείς οι παλιοί για να κυματίζει αυτή η σημεούλα. Με κάποιες έρευνες που έχουν γίνει, πιθανότατα έτσι όπως πάει η κατάσταση, στα 50 χρόνια η αλλοδαπή στη χώρα μας θα είναι πιθανότατα και περισσότερη από εμάς. Η γύρανση του ελληνικού πληθυσμού προκαλεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καθώς επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο σύστημα υγείας. Σύμφωνα με προβλέψεις της Eurostat, σήμερα αντιστοιχούν 4 άτομα σε παραγωγική ηλικία ανά ένα συνταξιούχο άνω των 65 ετών, ενώ το 2060 θα υπάρχουν μόνο 2 άτομα για κάθε ένα συνταξιούχο. Με ανησυχεί, γιατί αν δεν είναι νέοι άνθρωποι, πώς θα προχωρήσουμε, χωρίς να έχουν νέα δεδομένα, νέα εργασία και όλα αυτά τα πράγματα. Οι γερόντες είμαστε πλέον μόνο για τη σύνταξη. Είμαστε μόνο παθητικό. Είναι 2 θέματα το δημογραφικό. Η οικονομία, αλλά ταυτόχρονα έχει να κάνει με το τι θέση έχει το έθνος των Ελλήνων στον κόσμο. Η δημογραφική γύρανση οφείλεται αφενός μεν στην επιμήκυνση του μέσου όρου επιβίωσης, αφετέρου δε στην ολοένα και μεγαλύτερη υπογεννητικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2013 ανήλθαν σε 94.134 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 6,21% σε σχέση με το 2012, που είχαν ανέλθει σε 100.371 άτομα. Για ποιο λόγο νομίζετε εσείς ότι οι νέοι άνθρωποι δεν κάνουν παιδιά? Λόγω της κρίσης που υπάρχει, λόγω με την ανεργία που δεν έχουν τώρα δουλειά. Πιστεύω ότι είναι πιο πολύ το οικονομικό στη μέση, το άγχος, το στρες και όλα αυτά. Πιστεύω τα υπογόνιμα ζευγάρια πρέπει να επιδοτούνται από την πολιτεία. Δωρεάν τα πάντα, τα πάντα. Η Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν τον τρίτο χαμηλότερο δείκτη γεννήσεων, 9 τις χιλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Γερμανία με 8,4 τις χιλίες και την Πορτογαλία με 8,5 τις χιλίες. Ο κόσμος σκέφτεται πάρα πολύ στο να προχωρήσει στο να δημιουργήσει οικογένεια, λόγω του ότι δεν έχουν δουλειές με ένα μισθό υποτυπώδη ή ένα ταμείο ανεργίας, δεν μπορεί βέβαια σε καμία περίπτωση να ζήσει κάποια οικογένεια. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οι άνθρωποι δεν έχουν δουλειές και δεν μπορούν να παντρευτούν και δεν έχουν τα χρήματα για να ζήσουν μαζί με ένα παιδί. Σημειώνεται τέλος ότι σύμφωνα με την Ελστάτ, το 2013 ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 17.660 άτομα, ενώ την τριετία 2011-2013 ο πληθυσμός της χώρας περιορίστηκε κατά 38.628 άτομα.